Όλοι εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι και εσείς οι φίλοι του γνωρίζετε από το καλοκαίρι για τη συμφωνία Τουρκίας-Κατάρ για την αποστολή ισχυρής αεροπορικής δύναμης του Εμιράτου στην Άγκυρα, στην Τουρκία δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση αυτό έγινε μόλις ξεκίνησε η παραλαβή των πανίσχυρων Rafale F3R από την πολεμική μας αεροπορία. Θορυβημένη η Άγκυρα έσπευσε για βοήθεια στο Εμιράτο, ο οποίος είναι ο οικονομικός αιμοδότης της. Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε η αποστολή ισχυρής αεροπορικής δύναμης με προσωπικό και όχι μόνο μαχητικά αλλά και ελικόπτερα. Τώρα, όπως φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει το ενδεχόμενο τα 36 Rafale του Κατάρ να είναι σε θέση να επιχειρήσουν κιόλας εναντίον της Ελλάδος, γεγονός που κατά την προσωπική μου άποψη θα φέρει φυσικά το Εμιράτο στη θέση του εχθρού της χώρας μας και μιλώ ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η διμερής αμυντική συμφωνία που έχει υπογράψει το Κατάρ με την Τουρκία για την παρουσία σε βάσεις αεροπορικές της Άγκυρας, Mirage και Rafale του Κατάρ, προβλέπει ότι αυτά θα μπορούν να συμμετέχουν και σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό της Τουρκίας. Η συμφωνία έχει υπογραφεί από τους δύο αρχηγούς, το γνωστό από τις προκλήσεις εναντίον της Ελλάδος για Σάρ Γκουλέρ και τον Γκανίμ Μπιν Σαχίν Ελ Γκανίμ, οι οποίοι στις 2 Μαρτίου αυτού του έτους έχουν υπογράψει τη συμφωνία για στρατιωτική συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης καθώς και της τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας. Πηγή η Cumhuriyet αναφέρει ότι μαχητικά του Κατάρ έρχονται στην Άγκυρα, στην Τουρκία, με διεθνή συμφωνία η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Τουρκίας, 36 μαχητικά και 250 στρατιωτικοί του Κατάρ θα σταθμεύουν μόνιμα στην Τουρκία. Αν περάσει από τη Βουλή που θα περάσει, ενισχύεται η Άγκυρα, δεν έχει μαχητικά, το έχει πει και ο Ακάρ εχθές. Σας ενημερώσαμε για τις δηλώσεις Ακάρ για τα τουρκικά F-16 στη χθεσινή ζωντανή μας μετάδοση των 9, μπορείτε να το δείτε. Σε κάθε περίπτωση θα εγκριθεί, θα μπορούν να προετοιμαστούν, λέει η Cumhuriyet, για να συμμετέχουν σε πόλεμο που θα ξεσπάσει στα σύνορα της Τουρκίας. Με αυτή τη συμφωνία, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, αυτά τα 36 μαχητικά, ανάμεσά τους Mirage και Rafale και 250 στρατιωτικοί του Κατάρ, θα μπορούν να αναπτυχθούν σε χώρους που θα έχουν από την αρχή υποδειχθεί από το τουρκικό γενικό επιτελείο. Τα μαχητικά, τα καταριανά, θα μπορούν να πετούν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Και εδώ ξέρουμε ότι η Τουρκία τα μαχητικά που έχει η ίδια δεν πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της, κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο, κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τον Κυπριακό, από το FAR Αθηνών και Λευκοσίας. Ενδεχομένως να τα δούμε, να μας προκαλεί και το Κατάρ, φυσικά το ξαναλέω, η κίνηση αυτή του Κατάρ εφόσον γίνει παραβίαση, πολλό δε μάλλον επιχείρηση από τέτοια αεροσκάφη, αυτή θα φέρει το Εμιράτο στη θέση του αντιπάλου, του εχθρού της Ελλάδος. Θα εκχωρηθεί, λέει, ξεχωριστός αριθμός πτήσης για αυτά τα αεροσκάφη. Θα διασφαλιστεί ότι θα είναι ικανά να μπορούν να ξεχωρίζουν από τα μαχητικά της τουρκικής αεροπορίας. Σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο, αυτή τη συμφωνία που έχει υπογραφεί, όλες οι δραστηριότητες και οι κινήσεις των στρατιωτικών αεροσκαφών του Κατάρ θα είναι υποκείμενες φυσικά, θα τελούν υπό το γενικό επιτελείο της Άγκυρας. Θα μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικές πτήσεις για προετοιμασία πολέμου μέσα στα σύνορα της Τουρκίας, θα συντονίζονται από το διοικητή της αεροπορικής βάσης που θα πραγματοποιείται η εκπαίδευση. Λοιπόν, είναι η εφημερίδα Birgun. Αναφέρεται από το Hedrosay το δημοσίευμα, αλλά και από το in.gr και άλλες πηγές στο χώρο του διαδικτύου χρησιμοποιούν την εφημερίδα Birgun. Το Κατάρ θα πρέπει να επιτρέψει στην Τουρκία να χρησιμοποιήσει τα αεροπλάνα στα πλαίσια της σύμβασης. Θα μπορεί να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό, επικίνδυνα εμπορεύματα, πυρομαχικά και το στρατιωτικό της προσωπικό στο εσωτερικό και το εξωτερικό με αεροπλάνα του Κατάρ. Πολεμική χρήση ξεκάθαρη. Στα πλαίσια αυτά η Τουρκία θα διαθέσει γραφείο εργασίας για το προσωπικό του στρατιωτικού του Κατάρ, εγκαταστάσεις, χώροι γραφείων, υπόστεγα, χώροι στάθμευσης, εγκαταστάσεις συντήρησης, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, εξοπλισμός δωρεάν στις δυνάμεις που θα στείλει το Κατάρ, βουλευτές της αντιπολίτευσης που ανήκουν στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Τουρκίας είπαν ότι δεν φαίνονται ξεκάθαρα ποια είναι τα όρια της συμφωνίας. Ο Ουτκού Γκαζιροζέρ του CHP, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή των Κεμαλιστών, είπε ότι για να ισχύσει αυτή η συμφωνία πρέπει να υπερψηφιστεί από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση. Πώς θα συμβάλλει η τουρκική πολεμική αεροπορία στο να εκπαιδευτούν οι πιλότοι του Κατάρ δεν είναι καλά κατανοητό. Το Κατάρ διαθέτει γαλλικά μαχητικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά. Δεν έχει γίνει κατανοητό πώς θα γίνει και τι εκπαίδευση θα γίνει. Το Κατάρ είναι μια χώρα που εγκυμονεί κίνδυνος για την ασφάλεια στην περιοχή λόγω των πολιτικών που ακολουθεί, λέει ο βουλευτής των Κεμαλιστών. Φυσικά το γεγονός ότι οι σχέσεις μας είναι καλές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι για την Τουρκία. Η είσοδος 36 αεροσκαφών και 250 στρατιωτικών στην Τουρκία είναι ίσως ένα θέμα που απαιτεί επίλυση με νομοθετική ρύθμιση. Θα πρέπει να το συζητήσουμε νομικά στη Βουλή, γιατί θα έρθουν ένοπλες δυνάμεις ξένης χώρας στην πατρίδα μας. Σε κάθε περίπτωση, αυτά για το θέμα των Rafale, με πληροφορίες από τη Cumhuriyet, Birgun, informonpolitics.gr, in.gr και hedrosay.gr. Η Τουρκία και, τα Rafale του Κατάρ, γλώσσα λανθάνουσα καμιά φορά, τα αληθή λέγει, προχωρούν σε τέτοιου είδους συμφωνία, σε εγκατάσταση μιας μεγάλης αεροπορικής δύναμης εντός της Άγκυρας, η οποία θα αποτελέσει μεγάλη απειλή για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα και απέναντι στο Κατάρ όπου και όπως μπορούμε.